κάτσω. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσε μηνύ και καθάρισε μας από πάσης κυβίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Θα προλάβουμε γιατί δεν θα κάνουμε μια ώρα, θα πιο λίγο. Καλησπέρα. Θα συμμετευτούμε γρήγορα. Σήμερα είναι η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου, μαθητή του Αποστόλου Παύλου. Και το θέμα μας θα είναι αυτό. Η αναφορά στη μνήμη του Αγίου Αποστόλου. Ο Άγιος Απόστολος Τιμόθεος καταγόταν από την πόλη Λύστρα της Μικράς Ασίας. Η μητέρα του Ευνίκη ήταν Εβραία, πιστή γυναίκα. Ο πατέρας του ήταν ιδωλολάτρης. Καθώς και η μάμη του, η γιαγιά του, και αυτή ήταν πιστή γυναίκα. Έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην ευσέβεια του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου. Αναβάνω, έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο. Ο Τιμόθεος ανατράφηκε με μεγάλη αγάπη και ευσέβεια στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Μελετούσε την Αγία Γραφή. Άλλωστε, σε κάποιες επιστολές, θα δούμε και στη συνέχεια, λέγει ο Απόστολος Παύλος, του γράφει, του Τιμοθέου, ότι από παιδί είδας γνωρίζεις τα γράμματα, τα ιερά, τα δυνάμενά σε σοφίσε. Λέει, από παιδί εσύ ξέρεις, γνωρίζεις τα γράμματα, τα ιερά που μπορούν να σοφίζουν τον άνθρωπο. Βάζουν νου, γνώση, σύνεση και σοφία Θεού μέσα στην ψυχή σου. Κατά την πρώτη παραμονή στην πόλη πέρασε ο Απόστολος Παύλος από την πόλη αυτή από τα Λύστρα. Βέβαια έκανε και εκεί ένα μεγάλο θαύμα και λιθοβολήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Όμως δεν ήταν η ώρα, η από Θεού ώρα για να φύγει από του κόσμου τούτου. Συνήλθε. Σε αυτή λοιπόν την επίσκεψή του στα Λύστρα ο Απόστολος Παύλος μετέστρεψε τις γυναίκες αυτές, τη μάνα και γιαγιά του Τιμοθέου, από το ψεύδος στην αλήθεια, δηλαδή στην πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έφυγε από την πόλη μετά από τη μεταστροφή των γυναικών και γύρισε ξανά για να δει, να κάνει επίσκεψη στα Λύστρα και τότε βρήκε εκεί τον Απόστολο Τιμόθεο γεμάτο ζήλο και ενθουσιασμό
από τα κατορθώματα και τα δεινομαθήματα του Αποστόλου Παύλου. Φαίνεται η μαμά και η γιαγιά τον είχαν ενημερώσει για το τι ο Απόστολος Παύλος έκανε και όταν ήταν απόν και όταν ήταν εκεί. Ότι δηλαδή κατά έναν τρόπο έφτασε μέχρι το θάνατο και είχε μάθει ο Απόστολος Τιμόθεος όλα τα βασανιστήρια που είχε υποστεί. Και με θαυμασμό και έκπληξη, αλλά και με ζήλο έβλεπε αυτή τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Παραλαμβάνω, και με ζήλο. Από τους πιστούς κατοίκους της πόλεως Λύστρα, δόθηκε η μαρτυρία για τον Απόστολο, μάλλον πριν η Απόστολος ακόμα, για τον Τιμόθεο. Ποια είναι η ποιότητά του? Με άλλα λόγια, οι χριστιανοί της πόλεως πρότειναν στον Απόστολο Παύλο ότι είναι άξιος εκείνος, ο Τιμόθεος, να συμπεριληφθεί μέσα στο χορό των Αγίων Αποστόλων. Οπότε ο Απόστολος Παύλος τον χειροτώνησε με το ίδιο του το χέρι, με τα ίδια του χέρια, και τον έκανε, τον διάλεξε σύντροφο στους κόπους του και αγαπημένο μαθητή του. Σύντροφο. Σύντροφο στους κόπους του. Προσέξτε το κοινό πράγμα. Στους κόπους του. Οι Άγιοι Απόστολοι αυτούς διάλεγαν που μπορούσαν να θυσιαστούν όπως και εκείνοι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σύντροφο, επαναλαμβάνω, στους κόπους του, και τον έκανε και μαθητή του. Μάλιστα, σε μία επιστολή τον ονομάζει τον Απόστολο Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος, τον ονομάζει αγαπητό. Στην προς Τιμόθεο επιστολή, κεφάλαιο 1, διαβάζω για να δούμε, του γράφει επιστολή ο Απόστολος Παύλος του Τιμοθέου μακριά από τα Λύστρα που ήταν, για να έχει κάποια επικοινωνία και να μαθαίνει και τα νέα του. Και του γράφει: Τιμοθέο αγαπητό τέκνο, στο Τιμόθεο, το αγαπητό μου τέκνο, το αγαπητό μου παιδί, χάρις, έλεος και ειρήνη από Θεού Πατρός και Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Να έρθει επάνω στο τέκνο μου το αγαπητό η χάρις και το έλεος του Πατέρα και του Υιού. Χάριν έχω το Θεό όλα τρεύω από προγόνων και καθαρά συνειδήσει. Λέει, χρεωστάω στο Θεό, Απόστολος Παύλος, χάρη, ευγνωμοσύνη δηλαδή, μέσα από την καθαρή μου συνείδηση, ότι για σένα το αγαπητό μου τέκνο, για σένα το αγαπητό μου τέκνο, προσέξτε και το πράγμα, μνήαν ποιούμε εν τες δεήσεις νυχτός και ημέρας. Σε θυμάμαι στις προσευχές μου, νύχτα και μέρα, ασταμάτητα. Άρα ο Απόστολος Παύλος τον είχε πράγματι αγαπητό τέκνο, αφού άλλωστε αυτός τον βάπτισε, αυτός τον χειροτώνησε, αυτός τον έκανε μαθητή δικό του και του Κυρίου. Και άλλωστε, θα δούμε στη συνέχεια, αυτός και τον κατέστησε και επίσκοπο της περιοχής εκείνης. Και επίσκοπο της περιοχής εκείνης. Μαζί λοιπόν με την πόλη ολόκληρη, αυτούς που πίστευαν δηλαδή στο Χριστό,
Γιατί από αυτούς δόθηκε η μαρτυρία τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Δεν χειροτονεί το κανένας αν η πιστή και μετά οι Απόστολοι που λέμε και εδώ πέρα δεν έδιναν τη μαρτυρία ότι είναι άξιος να φέρει το όνομα του Κυρίου στους ώμους. Ότι είναι άξιος να φέρει το όνομα του Κυρίου στους ώμους. Με άλλα λόγια, ότι το κεφάλι το βάζει κάτω για το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν το πρώτιστο απ' όλα, δηλαδή το πρώτο και το μέγιστο κεφάλαιο για το οποίο εχειροτονεί το από τους Αποστόλους ο διάδοχος, οποιοσδήποτε διάδοχος και ήταν. Ο Απόστολος Παύλος ήταν γνώστης ότι έλαβε τέλος πια ο νόμος του Μωυσή. Το νόμο δηλαδή που πήρε στο Σινά από το Θεό Μωυσής και τον έδωσε στους Ισραηλίτες για να εφαρμόζεται, γνώριζε ότι έχει ισχύ μέχρι την ώρα που κατέβηκε ο Κύριος στον κόσμο. Δεν το κατάργησε ο Κύριος, αλλά το τέλος ήταν τότε, γιατί από εκεί και πέρα άρχιζε από την εποχή του Κυρίου και μετά όχι ο νόμος, αλλά η περίοδος της χάριτος του Θεού. Κοιτάξτε, άμα βάλουμε κάτω το εαυτό μας εμείς, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν το λέω εγώ, το βάλουμε τον εαυτό μας κάτω από τον νόμο, όχι του Ευαγγελίου, του Μωσαϊκού, γιατί αυτό ίσχυε για τους τότε. Τώρα, του Ευαγγελίου, ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εφάρμοσε στο ακέραιο τον νόμο του Θεού? Ποιος μπορεί, του λέει ο Απόστολος Παύλος, κανείς. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος ότι η σωτηρία διαπίστεως έγινε. Ότι, δηλαδή, ναι, δεν εφαρμόζω στο ακέραιο, ναι, είμαι άξιος καταδίκης, αλλά ήρθε η χάρη στο Θεό και με σώζει. Αυτό λοιπόν ήταν πασίγνωστο στον Απόστολο Παύλο. Αλλά τα τότε χρόνια, επειδή περνούσαν οι Άγιοι Απόστολοι από πόλεις και χωριά, και αυτό, μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, δεν υπάρχει πόλη που πέρασε ο Απόστολος Παύλος που να μην υπήρχε συναγωγή Εβραίων. Που σήμαινε αυτό το πράγμα, ότι οι Εβραίοι στα τυπικά του νόμου ήσανε άψογοι, στα τυπικά. Τι είναι πει τυπικό του νόμου? Παραδείγματος χάρη, έπρεπε να γίνει περιτομή. Έλεγε μου εσείς, την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού έπρεπε να πάει στο ναό, να του δοθεί το όνομα και να του γίνει περιτομή στο σώμα. Να του κόψει ένα κομμάτι από τα γεννητικά του όργανα, ένα μικρό κομμάτι, μια φλιδίτσα. Αυτή η διαταγή ετηρείτο. Και άλλες διαταγές, παραδείγματος χάρη, η Παναγία 40 μέρες μετά πήγε για να πάρει ευχή. Όπως πηγαίναν όλες οι Ευρωπούλες πηγαίναν. Χωρίς εδώ όμως η Παναγία να έχει καμία ευθύνη για καμία αμαρτία. Αλλά για να τηρήσει μόνο τον νόμο. Η περιτομή γίνεται και τώρα? Όχι. Τερμάτισε αυτή. Από τότε, από τον Κύριο και μετά τελείωσε. Λοιπόν, τι λέω, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, επειδή γνώριζε ότι θα του προέβαλαν δυσκολίες στο έργο του Τιμωθέου οι Εβραίοι, όταν πήρε τις συναγωγές, εσύ κάτσε, έχεις και καταγωγή από ποτέ Έλληνα, δηλαδή εθνικό, δουλάτρι, είσαι περιτεθειμένος, σου έχουν κάνει περιτομή. Έκανε την αβαρία αυτή ο Απόστολος Παύλος και το έκανε ο ίδιος περιτομή του Τιμωθέου, ώστε να μην του βρουν πάτημα οι Εβραίοι και να τον διώξουν και να τον κάνουν οτιδήποτε άλλο. Τον περιέτεμε, λέει, ο ίδιος
τον Απόστολο Τιμόθεο. Εδώ ο βιογράφος του λέγει ότι ήταν πράος, σεμνός, πρότυπο υπακοής και ταπεινοφροσύνης και έδειγνε ακατάβλητο ζήλο για το κήρυγμα. Μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Παύλος αυτό, ότι έδειγνε ακατάβλητο ζήλο, δηλαδή ακαταλήγητο ζήλο, αυτό σημαίνει ότι και το θάνατο δεν το λογάριαζε καθόλου προκειμένου να κηρύξει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Τιμόθεος, ο Απόστολος, γι' αυτό μιλάμε τώρα, δεν το λογάριαζε. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, στέκνο Τιμόθεε, του γράφει, συγκακοπάθησον, του λέει. Λέει, ως καλό στρατιώτης Ιησού Χριστού, να πάσχεις όπως πάσχω και εγώ, συγκακοπάθησον. Να πάσχεις όπως πάσχω και εγώ, σαν καλό στρατιώτης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι Άγιοι Απόστολοι κάθε μέρα και όλη την ημέρα ήσαν έτοιμοι για την άλλη ζωή. Και έτοιμοι όχι για να φύγουν ειρηνικά, αλλά για να φύγουν με οποιοδήποτε βάναυσο τρόπο, κάτω από οποιοδήποτε βασανιστήριο. Συγκακοπάθησε λοιπόν, του λέει, και εσύ όπως πάσχω και εγώ, σαν καλό στρατιώτης. Έχουμε υπόψη μας ότι η Αποστολική περίοδος ήταν περίοδος μαρτυρίων έως θανάτου. Τα βρήκαμε έτοιμα, και λέει ο λαός, το έτοιμο δεν το λογαριάζουμε καθόλου. Δεν είναι έτσι, κατά έτσι είναι. Δεν το σεβόμαστε. Δεν το υπολογίζουμε καθόλου. Δεν υπάρχει σεβόμαστε. Καθόλου, τίποτα. Δεν υδρώσαμε, δεν κοπιάσαμε, δεν υποφέραμε, δεν κάναμε καμιά προσπάθεια, και από εκεί και πέρα, αφού δεν κάνουμε καμία προσπάθεια, δεν έχει καμία αξία. Ό,τι ίδρωσε και έφτιαξε ο άνθρωπος, αυτό και σέβεται, αυτό εκτιμάει, αυτό αγαπάει. Και γι' αυτό ακόμα μπορεί να μπει στον κίνδυνο. Τι έχει να πει αυτό, πιο απλά. Σήμερα εμείς, συγχωρέστε με, δεν αναφέρομαι στα πρόσωπά μας. Ο καθένας ξέρει τι γίνεται. Γραφή δεν ανοίγεται. Αγία Γραφή δεν ανοίγεται, να διαβάζουν οι πιστοί, γιατί τα ξέρουν όλα. Εκκλησιασμός δεν γίνεται. Είναι αρκετός ο εκκλησιασμός των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Άντε και το 15 Αύγουστο. Και αυτό καλύπτει όλο το φάσμα της χρονιάς, των Κυριακών και των εορτών, μικρών και μεγάλων. Οι δύο φορές, τρεις φορές το χρόνο εκκλησιασμού. Και το καλύπτει με μια ωραία επιγραφή επάνω. Να, είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Έπειτα, από έργα που απορρέουν, που πηγάζουν από τη μελέτη της Γραφής και από τον εκκλησιασμό και από την προσευχή, άλλο θέμα εκείνο, το έργο της προσευχής, που δεν περισσεύει χρόνος για προσευχή, δεν περισσεύει χρόνος για τον σύγχρονο άνθρωπο, είναι πνιγμένος μέχρι εδώ. Δεν του περισσεύει, 2 λεπτά δεν του περισσεύουν για να προσευχηθεί. Ούτε δευτερόλεπτο. Θεωρείται χρόνος χαμένος. Και χρόνος που έχει ωφέλεια για τον σημερινό άνθρωπο είναι αυτός που θα τα αποδώσει σε χρήμα και σε καλοπέραση. Χρηματολογητή. Με άλλα λόγια, αυτός ο χρόνος
που του βάζει κάθε μέρα πιο σφιχτή τη θηλιά στο λαιμό. Και γίνεται γεμάτος άγχος. Αυτή είναι η θηλιά. Στα αρχαία άγχος σημαίνει θηλιά. Αυτό σημαίνει στα αρχαία. Άγχος. Θηλιά που το πιάνει στο λαιμό και το πνίγει. Για αυτά του περισσεύει. Για να κρεμαστεί με άλλα λόγια στον Ιούδα. Υπήρξε εκπρόσωπος του Αποστόλου Παύλου και εκπρόσωπος, προσέξουμε αυτό. Δηλαδή, ή ο Απόστολος Παύλος ή ο Απόστολος Τιμόθεος, ένα και το αυτό. Ήτανε αυτός που θα τον αντιπροσώπευε άψογα σαν να ήταν ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Του είχε τεράστια εμπιστοσύνη, μάλλον εμπιστοσύνη, στο έργο που έκανε. Μάλιστα του γράφει να προσέχει στην διαπίμανση των εκκλησιών σαν όργανο που είναι της Θείας Χάριτος, ο Απόστολος Τιμόθεος, στη διόρθωση των ηθών. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν ξεχνάμε ότι αυτοί που μετεστρέφονται από τα είδωρα στον στενισμό, σε τι κόσμο ζούσαν πριν γνωρίσει τον Χριστό? Σε ένα κόσμο γεμάτο από όργια. Τα ήθη, που ακούγεται τόσο ωραία αυτή η λέξη, ήταν ανήθικα. Να το πω τη λέξη αυτή, πέρα για πέρα. Αφού υπήρχαν γιορτές θεσπισμένες στα είδωλα, τέτοιες που έβγαζαν κάθε, μάλλον άφηναν να βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχει όριο τάξης ηθικής. Δεν υπάρχει όριο. Μάλλον σωστά θα πει κανείς όταν ονομάσει γίνονταν όργια. Όργια. Του γράφει λοιπόν και του λέει, σε αυτά είσαι υπεύθυνος, να τα διορθώσεις τα ήθη. Μπορεί να φανταστεί κανείς τι δυσκολία είχε? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Εδώ πας σε έναν άνθρωπο σήμερα και του λες, βρε φίλε, σ' αγαπάω, σε κάνω και τα λοιπά, να σου πω μια κουεντούλα και τα λοιπά. Δεν το δέχεται. Να το αποκολλήσεις τον άνθρωπο από την πίστη στο είδωλο και στην αληθικότητα, σε έτρωγε όπως έτρωγε και σήμερα. Σε σκότωνε τελείως. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι μία μόνιμη κατηγορία ήταν των Εβραίων για να βάλουν φραγμό και πόδιο στη διάθεση του κηρύγματος, αυτή που ακούγονταν συνεχώς. Ούτε οι άνθρωποι εκταράσσουν είναι μόνο την πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι, οι Απόστολοι, ταράζουν την πόλη μας. Διδάσκοντες νέα έθιμα, λέει, και καταλύονται στον νόμο, οι Εβραίοι. Νέα, λέει, ήθη και έθιμα και καταλύουν τον νόμο που έδωσε ο Μωυσής. Ήταν μια μόνιμη κατηγορία. Έπρεπε λοιπόν να είναι αντιμέτωποι διαρκώς με αυτή την κατηγορία, που σήμερα αυτή η κατηγορία θάνατο. Έτσι έγινε και με τον Απόστολο Παύλο. Τον αρπάζουν μετά την κατηγορία αυτή όλοι μαζί, τον βγάζουν έξω και τον βολούν σε μια πόλη. Στα λίστα. Τον βόλησαν μέχρι το σημείο να φτάσει να πεθάνει. Δεν ήταν η ώρα του όμως. Τον άφησα και έφυγα και τον πήραν οι χριστιανοί και συνήλθε ο Απόστολος Παύλος. Αυτή ήταν η κατάσταση, η πραγματικότητα της κοινωνίας που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι Απόστολοι, όπως και ο Απόστολος Παύλος και Τιμόθεος. Παίρνει τον Απόστολο Τιμόθεο στη δεύτερη περιοδία από τα Λύστρα σύνοδό του, μαζί με το Σύλλα, άλλο Απόστολο. Αν είχαμε χάρτη να το βλέπαμε, μπορεί να έχουμε, για να το έχω νομίζω. Πρέπει να εδώ μέσα, πρέπει να υπάρχει χαρτής.
Εδώ θα δείξω τώρα να το δείτε κι εσείς. Θα δείξει ο Βασιλάκης εδώ. Εδώ. Λοιπόν, τα λίστρα είναι εδώ. Εδώ είναι τα λίστρα. Μικρά Ασία είναι αυτό που βλέπετε. Εκεί που δείχνω. Και κάνει προς τα αριστερά, δείχνει γραμμή κόκκινη προς τα αριστερά που βλέπετε. Περνάει όλη αυτή την περιοχή εδώ, προς τα εδώ, την Ασία. Φρυγία και Ασία λέει και σταματάει σε ένα μέρος στην Τροάδα. Τροάδα εδώ που θάλασσα, εδώ που είναι η θάλασσα εδώ. Είναι η πόλη Τροάδα εκεί. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μαζί με τον Τιμόθεο, το καταλάβατε μήπως, εντάξει, άμα μπορούσατε να είδατε. Λοιπόν, μαζί με τον Τιμόθεο βλέπουν ένα όραμα. Ένα όραμα, έναν ψηλό άνδρα που τους καθοδήγησε. Γιατί είχαν σκοπό, λέει, να κάνουν πάνω δεξιά στην Ασία και τους είπε, όχι, διαβάς, λέει του Παύλου, ο υψηλός εκείνος εις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Αφού περάσεις αυτό εδώ το πόντο, τη θάλασσα, και έρθει στη Μακεδονία, έλα να μας βοηθήσεις. Δεν είχε πάει κανένας Απόστολος ακόμη, υπήρχε ειδωλάτρια, είπαμε. Και μαζί λοιπόν με τον Τιμόθεο φτάσανε στην Μακεδονία για να κηρύξουν εκεί, μετά εκείνο το θείο όραμα, το Κύριό μας, το όραμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πήγανε στη Σαμοθράκη επάνω, κατεβήκανε Θεσσαλονίκη. Η Τριάδα. Στη Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος αφήνει τους δύο, Σύλλα και Τιμόθεο, και κατεβαίνει στην Αθήνα για να κηρύξει στην Αθήνα, όπως και γνωρίζουμε, στον Άριο Πάγο, ο Απόστολος Παύλος. Όμως σύντομα πήγε γύρισε πίσω ο Απόστολος Παύλος, γιατί κάποιο θλιβερό γεγονός αντίστασης Εβραίων, αντίσταση των Εβραίων, και εκεί πάλι ανάγκασε τον Απόστολο Παύλο να γυρίσει από την Αθήνα πάλι για να εμψυχώσει τους δύο νέους, Σύλλα και Τιμόθεο. Το Σύλλα και Τιμόθεο που γιορτάζει σήμερα ο Τιμόθεος, επαναλαμβάνω. Ο Σύλλα δεν είχε τη γυναίκα του μαζί, ή μετά πήγε? Όχι, οι δυο ήταν. Οι δυο ήταν και ο Απόστολος Παύλος. Όταν λοιπόν ολοκλήρωσε το έργο στη Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος, την αποστολή αυτή, κατευθυνθήκανε στην Κόρινθο. Και εκεί έμεινε ένα εξάμεινο ο Απόστολος Παύλος, ήταν και εκεί δίστροπη, πολύ δίστροπη η Κόρινθη. Μην ξεχνάμε ότι αν υπήρχε μία πόλη βουτυγμένη στη βρωμιά, ήταν η Κόρινθος. Και κλειδί, κλειδί είναι ηθικότητα με χρήμα μπόλικο, και όργια. Βρήκε τεράστια δυσκολία από τους ντόπιους. Πολύ μεγάλη δυσκολία. Για να αποκολλήσει μερικούς από τη λάσπη που είχαν κολλήσει επάνω. Αφού υπήρχαν μεγάλα ονόματα εταίρων. Όταν λέμε εταίρες, εννοούμε πόρες, γυναίκες. Ονομαστές που ξεκινάγανε από τα μέρη της γης για να φτάσουν στην Κόρινθο για να πάνε τις εταίρες εκείνες. Ονομαστές, η Λαΐδα που βγάλει και το γλυκό εκεί και το πουλάνε στα... Αυτά είναι το όνομα μιας εταίρας της εποχής εκείνης. Το ξέρετε? Αυτό είναι το γλυκό που λέει Λαΐδα που το ονομάζουμε. Ορίστε. Υπήρχε η σχολή Παρθένων που πήγαιναν τα πουλίστα από τα 6 χρονών στη σχολή αυτή. Δεν το προβάζουν. Ναι. Την ανηθικότητα για να προσφέρονται. Ναι, ήταν, επαναλαμβάνω, η πόλη εκείνη που διέθετε τη μεγαλύτερη βρωμιά. Εκεί λοιπόν συνάντησε δυσκολία μεγάλη ο Απόστολος Παύλος, αλλά του και μάλιστα λίγο το σκέφτηκε να φύγει, αφού έκανε βέβαια κάποιο έργο
του λέει, όχι, δεν θα φύγεις. Είμαι μαζί σου. Θα κάνεις έργο ακόμα, γιατί υπάρχουν πολλοί ακόμα που θα σε ακολουθήσουν. Του είπε ο κύριος στο όραμα. Υπάρχουν πολλοί ακόμα που θα σε ακολουθήσουν. Σε αυτό το έργο εδώ το βοήθησε και ο Απόστολος Τιμόθεος. Κοιτάξτε, πάντα χρειάζεται συνεργασία. Μην ξεγελιόμαστε. Η συνεργασία είναι απαραίτητη. Ο λαός λέει τη σοφή παροιμία, τη σοφή παροιμία, μόνο σου στον παράδεισο. Είναι μια παροιμία που απηχεί, που ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα. Ότι χρειάζονται δύο χέρια. Και αν είναι και τέσσερα ακόμα καλύτερα. Και αν είναι οκτώ ακόμα καλύτερα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν είχε μαζί του και τον Απόστολο Τιμόθεο. Στη συνέχεια θα γυρίσει ο Απόστολος Τιμόθεος στην Έφεσο. Γιατί στα Λύστρα ή στην Έφεσο, όχι στα Λύστρα, ήταν επίσκοπος ο Τιμόθεος και έπρεπε και εκεί οι πιστοί να έχουν τον άνθρωπο που τους κανονίζει και να τους ρυθμίσει τη ζωή. Και μην ξεχνάμε ότι και μόνο η παρουσία, και μόνο η παρουσία μπροστά στους πιστούς χριστιανούς ή του Παύλου ή του Τιμόθεου ή οποιοδήποτε Αποστόλου Παύλου ήταν ακριβώς εκείνο που λέει ο Αποστόλος Παύλος. Το φως. Το φως λέει είναι επάνω στο λιγνοστάτη. Είναι ψηλά για να φωτίζει. Έτσι ήταν Απόστολοι και φώτιζαν με το παράδειγμά τους. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν περνάει η γιορτή μεγάλου ποιμενάρχου, Χρυσοστόμου, Βασιλείου, Αγίου Νικολάου, Αγίου Σπυρίδωνα, που να μην ακούμε. Επαναλαμβάνω, δεν γιορτάζουμε μεγάλο Άγιο που να μην ακούγεται σαν ευαγγελικό ανάγνωσμα, να φωνάζει δυνατά το Ευαγγέλιο, το ανάγνωσμα εκείνο και να λέει αυτός ο πατέρας που γιορτάζει σήμερα είναι το φως του κόσμου. Έτσι ο Κύριος τους είχε. Που φωτίζει όλους όσους είναι μέσα στο σπίτι του Θεού. Είτε το σπίτι του Θεού λέγεται εκκλησία, είτε λέγεται σύμπαν ολόκληρο. Γιατί δεν γιορτάζει μια εκκλησία μόνο τον Άγιο, το γιορτάζουν όλες οι εκκλησίες του κόσμου. Φωτίζει ο ποιμενάρχης που έχει φύγει από τον κόσμο και είναι Άγιος. Και τότε φώτιζαν. Ο Κύριος ο ίδιος είπε ούτω λαμψάτω τα έργα ημών έμπροστα των ανθρώπων. Ότι πρέπει να λάβουν τα έργα σας όπως λάβει το φως με το σκοτάδι. Άρα δεν χρειάζεται να καταβάλει πολλή προσπάθεια λόγου ο Άγιος άνθρωπος ή Απόστολος, ο οποιοσδήποτε Άγιος είναι, εφόσον μαρτυρούν τα έργα του και προηγούνται από τα λόγια. Τα έργα και όχι τα λόγια μιλάνε. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Φώτιος. Ότι η σιωπή είναι πιο δυνατή, πιο κραυγαλαία από το λόγο. Τις πιο πολλές φορές, εφόσον το έργο μιλάει. Και υπάρχει λέει η σιωπή που ξεπερνάει σε δύναμη ήχου και τα άστρα και προχωράει πιο βαθιά ακόμη. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Τιμόθεος, τέτοιοι. Στέκονταν επάνω στο λιγνοστάτη και φώτιζαν όλους όσοι βρίσκονταν μέσα στο σπίτι του Θεού. Ο Απόστολος Τιμόθεος
ήταν μαζί με τη συνοδεία του Παύλου και παρόν όταν συνέλαβαν τον Παύλο για να τον οδηγήσουν δέσμιο στη Ρώμη. Δεμένο με αλυσίδα, τον Απόστολο Παύλο, αλυσίδες, να τον οδηγήσουν στη Ρώμη. Ήταν μαζί και ο Απόστολος Τιμόθεος. Μάλιστα, και εκείνον τον έδεσαν και τον οδηγήσαν στη Ρώμη, τον Τιμόθεο. Τον Παύλο τον κράτησαν, τον Τιμόθεο αργότερα τον απελευθέρωσαν. Συγκακοπάθησον τέκλο Τιμόθεε, να πάσχεις μαζί μου, και άκουγε τον πατέρα του. Δεμένος ο ένας, δεμένος και ο άλλος. Στην πρώτη βεβαίως φυλάκιση συνέβη το πράγμα. Γιατί αποφυλακίστηκε συνέχεια ο Παύλος και ήρθε να συναντήσει τον Απόστολο Τιμόθεο στη Μικρά Ασία, στην Έφεσο. Εκεί πια του δίνει και τις συμβουλές. Όχι μόνο σε αυτό, ναι, τις τελευταίες συμβουλές. Τους παίρνει, λέει, τους βγάζει έξω στην παραλία, την εκκλησία ολόκληρη, τον Τιμόθεο μαζί, γονατίζει κάτω, προσέρχεται ο Απόστολος Παύλος και τους λέει, εγώ τώρα φεύγω. Δεν θα ξαναγυρίσω. Είναι η τελευταία φορά που από εδώ πορεύουμε για τη Ρώμη και από τη Ρώμη στον ουρανό. Έπεσαν επάνω του οι κάτοικοι της Εφέσου, να μην φύγεις, να μην φύγεις, και έκλαιγαν και τους είπε αυτή την προφητεία που έχει βγει και είναι αληθινή, που ισχύει από τότε μέχρι σήμερα και στους αιώνας των αιώνων. Ποια προφητεία? Να προσέχετε τον εαυτό σας και το πίμνιο ολόκληρο, γιατί μέσα από εδώ, από την εκκλησία του Χριστού, θα βγουνε λύκοι βαρύς. Λύκοι, βαρύς λύκοι, που θα κατασπαράξουνε, θα προσπαθήσουν να κατασπαράξουνε το πίμνιο του Κυρίου, για το οποίο ο Κύριος έχισε το δικό του αίμα. Φοβερές λέξεις. Και έκλαιγαν, λέγει, τη νύχτα εκείνη στην προσευχή μαζί με τον Απόστολο Παύλο και το έπεσαν στο τράχυλο επάνω να τον κρατήσουν να μην φύγει. Όχι, εγώ, λέει, πρέπει να φύγω, αυτό είναι το θέλημά του. Αυτό είναι το θέλημά του. Ανοίξτε την πράξη των Αποστόλων. Δεν θα δείτε μέσα στις πράξεις να πραγματοποιεί επίσκεψη από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς να υπάρχει από τον ουρανό ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Λέει, θέλησε να πάει προς τα βόρεια της Ασίας και εμποδίστηκε, λέει, από το Αγίο Πνεύμα. Φεύγουν από την Έφεσο, εκπευθένται, από την Αντιόχεια, εκπευθένται σε που το Αγίου Πνεύματος, λέει, τους έστειλε το Αγίο Πνεύμα, λέει. Με άλλα λόγια, οι Άγιοι Απόστολοι ήσαν παραδομένοι, όπως το λέει και μέσα στην πράξη του Αποστόλου, τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Θεού, στη χάρη του Θεού. Και από εδώ, από την Ασία τώρα, λοιπόν, θα φύγει ο Απόστολος Παύλος, όπως και έφυγε και πήγε. Τώρα, πότε το είπε, δεν θυμάμαι, αλλά βέβαια ήταν προς το τέλος της ζωής, τέλος, εκείνο το που μένει στη μνήμη όλων, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα, λέγω, λέει, τον δρόμο τον έκανα, την πίστη μου την τήρησα και τώρα μου μένει ένα πράγμα, να μου δώσει το στεφάνι. Απόστολος Παύλος. Στην Έφεσο, λοιπόν, ο Άγιος Τιμόθεος, σαν επίσκοπός της, συνάντησε και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Ευαγγελιστή, και
τον συγγραφέα της Αποκαλύψεως. Είναι και Ευαγγελιστής και συγγραφέα της Αποκαλύψεως. Λέει εδώ ο βιογράφος ότι του μετέδωσε και ο Άγιος Απόστολος Παύλος από το δικό του πνεύμα, το φωτισμένο πνεύμα. Συγκέρασε και ένωσε, δηλαδή θα λέγαμε, και από τον Παύλο τον Απόστολο τον Άγιο και από τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή το πνεύμα του ενός και του άλλου, το φωτισμένο από το Άγιο Πνεύμα. Τα ένωσε αυτά τα πράγματα. Έκανε ένα ιερό Άγιο σύνδεσμο. Και τα είχε και τα φύλαγε σαν κόρη οφθαλμού ο Άγιος Τιμόθεος. Τέτοιος άνδρας ήταν. Να πω αυτό που πρέπει να πω. Ήταν περίοδος που η Εκκλησία ζούσε ημέρες δόξας. Ήταν, επαναλαμβάνω, περίοδος που η Εκκλησία ζούσε ημέρες δόξας, που μιλούσε ο Κύριος και στο περπάτημά τους και στη χειρονομία τους και στο βλέμμα τους και παντού στους Αγίους Αποστόλους. Έβλεπε κανείς τον ίδιο τον Κύριο όταν έβλεπε στους Αγίους Αποστόλους. Ήτανε όντως αυτή που διάλεξε ο Κύριος ως εκπρόσωποι του επάνω στη γη. Ο Τιμόθεος ο Απόστολος ποίμανε την εκκλησία του όπως ο Κύριος ήθελε. Όπως ο Κύριος ήθελε. Στην Έφεσο, όπου και ήταν επίσκοπος, προετοιμάζονταν να τελέσουν γιορτές οι ειδωλολάτρες. Είπα και επαναλαμβάνω, οι γιορτές αυτές ήσαν άθλιες, κατέληγαν σε όργια και φόνους των ειδωλολατρών οι γιορτές. Ο Άγιος Τιμόθεος προσπάθησε να τους λογικεύσει τους ειδωλολάτρες. Εκείνοι όμως σαν θηρία ρίχτηκαν απάνω του, τον ξυλοκόπησαν άγρια, τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Τιμόθεο, τον ξυλοκόπησαν άγρια. Οι μαθητές μόλις και μεταβίας κατόρθωσαν να τον αποσπάσουν, αλλά ήδη είχε πάρει την άγουσα, είχε πάρει τον δρόμο, την πορεία προς τα άνω. Πέθανε. Τελείωσε τη ζωή του μετά από εκείνο το άγριο ξυλοκόπημα ο Απόστολος Τιμόθεος. Το σώμα του ενταφιάστηκε όχι μακριά από τον τάφο στην Πάτμο του Αγίου Ιωάννη. Δίπλα. Έτσι διαβάζω εγώ εδώ. Λέει, το σώμα του Αγίου Τιμοθέου ενταφιάστηκε όχι μακριά από τον τάφο του Αγίου Ιωάννη. Το διαβάζω επί λέξη. Και πολύ αργότερα, το 356, τα πολύτιμα λείψανά του μεταφέρθηκαν εν πομπή στην Κωνσταντινούπολη. Από τον Άγιο Αρτέμιο. Μαζί με εκείνα των Ευαγγελιστών, του Αγίου Ανδρέου και του Αγίου Λουκά. Στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί αποθησαυρίστηκαν, επαναλαμβάνω, του Αγίου Ανδρέα, του Αγίου Λουκά και του Αποστόλου Τιμοθέου, τα λείψανα μαζί στην Κωνσταντινούπολη. Το 1204 γίνεται η τέταρτη σταυροφορία των Λατίνων, του Πάπα, σταυροφόροι. Κόσμο και στρατός μαζί είχαν σταυρό στην πλάτη, δίθεν για τους Αγίους Τόπους πηγαίναν, δίθεν τους Αγίους Τόπους και κάνανε στροφή στην Κωνσταντινούπολη, κάνανε την άρρωση της πόλης και αρπάξανε τα λείψανα. Τα αρπάξανε τα λείψανα. Γι' αυτό, λέει, πήγε ο Αρχιεπίσκοπος και του δώσανε, λέει, την αλυσίδα του Αποστόλου Πέτρου, μόλις χάρη. Ή πήγε τις προάλλες και δώσανε του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας, λέει, τα λείψανα. Αυτά τα πράγματα τα αρπάξαν οι σταυροφόροι. Τα είχαν κλέψει.
Ναι, κλέψει, πες το κλέψει, καλύτερα το καταλάβουμε. Έτσι. Λοιπόν, και τα μεταφέρανε στη Ρώμη. Ό,τι βρίσκαν οι σταυροφόροι, κάνανε μεγάλα εγκλήματα κάτω από το ένδυμα, θα λέγαμε, της θρησκείας. Παρουσιάζονταν σαν πρόβατα και ήταν λύκοι όπου περνούσαν οι σταυροφόροι. Και αυτοί ήταν καθοδηγούμενοι από τον Πάπα. Καθοδηγούμενοι από τον Πάπα, παρακαλώ. Ο Άγιος Απόστολος Τιμόθεος, λοιπόν. Πρέπει να γνωρίζουμε, και αυτό κάναμε σήμερα, ότι τρία τσιπητά πραγματάκια θα πω. Τρία τσιπητά που μας είναι αναγκαία, βέβαια ο βίος του τον είδαμε, τον ζήσαμε, τον καταλάβαμε, πρέπει να μας μείνουν σαν στάμπα μες στο μυαλό. Ότι ό,τι είναι οι γονείς γίνονται και τα παιδιά. Και αν βέβαια υπάρχει παρέκκληση, στράβωμα λίγο, η προσευχή του γονιού θα γυρίσει το παιδί πάλι πίσω, όπως και να πάει, δεν γίνεται. Θα γυρίσει. Και εδώ βλέπουμε ότι η γιαγιά και η μαμά κάνουν το έργο στον Απόστολο Τιμόθεο. Και το μνημονεύει στην Καινή Διαθήκη τη μάμη Λοΐδη και τη μητρή Ευνίκη, λέει, και στη μητέρα σου Ευνίκη, τη μνημονεύει. Γιατί με το παράδειγμά τους ανέθρεψαν το παιδί. Δεύτερον, είδα τα ιερά γράμματα του γράφει, ξέρεις τα ιερά γράμματα που μπορούν να σου βάλουν σοφία μέσα σου. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Που σημαίνει ότι έπαιρνε η μαμά και η γιαγιά και μαθαίνανε το παιδί τις γραφές, παρακαλώ. Θα μου πείτε, ήταν γραμμένη η Καινή Διαθήκη. Όχι, μιλάμε γραφές και την Παλαιά Διαθήκη. Δεν λέω μόνο τη Νέα. Είναι και η Παλαιά Διαθήκη που υπήρχε από την εποχή του Μωυσή. Μελετούσε η μαμά. Μελετούσε η γιαγιά μαζί. Και η οικογένεια ζυμωνόταν ένα. Τώρα γίνεται, ενώ την εποχή εκείνη γινόταν αυτό, γίνεται κάτι άλλο. Εγγόνι, γιος, μπαμπάς, παππούς, γύρω στην τηλεόραση, ισοπαίδωμα από το συνειδήσεων, ισοπαίδωμα πέρα για πέρα από αυτά που δίνει η τηλεόραση. Όχι στον Κοσμά, στον Ιτωλός, δεν το είπε. Τι είπε? Προφητείες. Ότι θα βάλει το σαντάρα μέσα στο σπίτι. Ο γράφει καθαρά. Ότι θα κυβερνάνε τα άλλα και τα μπάλαλα. Ναι. Τα άλλα και τα μπάλαλα. Αυτό είπε ο... Ώστε δεύτερον, έχουμε τη μελέτη των γραφών και το τρίτον του γράφει «Δεν πάβω να σε θυμάμαι νύχτα και ημέρα», Απόστολος Παύλος του Τιμοθέου, «στις δεήσεις μου». Στις δεήσεις μου. Θέλω να έχουμε υπόψη μας, το λέει και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μια αληθινή χριστιανική ζωή, μια αληθινή χριστιανική ζωή, δεν έχει στήριγμα σε προσευχή ενός λεπτού και δύο και δέκα λεπτών, αλλά πρέπει να μαρτυρεί μέσα η ψυχή του ανθρώπου προσευχή όλη την ημέρα. Δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις σαν κοντά σου που ο άλλος. Μέσα σου θα μιλάς. Ναι, και αφού μέσα σου μίλα ενδιάθετα. Ενδιάθετα. Ναι. Και ο Κύριος μας βλέπει και φέρνει την αλλαγή μέσα μας. Χωρίς να την καταλάβουμε. Αφού οι Απόστολοι που είχαν τον Κύριο και τους έλεγε «Είμαι εδώ, μην κουνιέσαι, συνέχισε το έργο μου. Σε θέλω να το τελειώσει το έργο». Είχαν διαρκώς την προσευχή, σημαίνει ότι
πολύ περισσότερο εμείς στον αιώνα τούτο τον απαταιώνα που ζούμε, έχουμε την ανάγκη της προσευχής. Τρίτον, δεν υπάρχει έργο που δεν θα καταπληθεί κόπος, δηλαδή έργο που, για το οποίο κάνουμε θυσία, καλό, αυτό το έργο μένει και αυτό το έργο δεν το προδίδουμε σε καμία περίπτωση. Δεν το προδίδουμε. Μα αγωνίζει αυτός ο αγώνας που κάνεις για να στηρίξεις το έργο σου καθημερινά, έχει το Κύριος και το σκεπάζει με τη χάρη του και δεν σε αφήνει σε μια ώρα που χρειάζεται να δώσει μια μαρτυρία. Έτσι, κανονικοί Άγιοι, η μαρτυρία δεν δίδεται σε κάποια στιγμή του χρόνου και τελείωσε. Η μαρτυρία είναι μόνιμη, εσωτερική, σαν προσπάθεια, σαν αγώνα, σαν περιπέτεια, μες στην ψυχή σου τη ζεις. Και όταν ο Κύριος χρειαστεί κάποια στιγμή από σένα κάτι, θα σου δώσει και τη δύναμη να αντεπεξέλθεις. Τον κίνδυνο, την περιπέτεια και οτιδήποτε άλλο είναι. Έτσι συνέβη της Αποστόλου. Έτσι έφτασε ο Απόστολος Παύλος και φώναξε εκείνο το περίφημο που θα ακούγεται στους αιώνας των αιώνων, ούτε τι ζω εγώ. Ζούσε βέβαια και έλεγε δεν ζω πια εγώ. Ζει δε εν εμεί ο Χριστός. Ζει δε τώρα σε μένα ναι, ο Χριστός. Θυμίζει τον προφήτη Ηλία που έλεγε ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρέστην εγώ. Ζει λέει ο Κύριος και να μπροστά του στέκω εγώ τώρα. Όπως είμαστε εμείς τώρα στη ζωή, ήταν στη ζωή και ο προφήτης Ηλίας. Και έλεγε ο Κύριος ζει. Όταν λέμε ζει, δεν ζούσε ούτε θα ζήσει. Το ζει σημαίνει ζει μόνιμα. Και εμείς έχουμε μέσα μας τέτοιο θησαυρό κρυμμένο, τον έπασε ο Παύλος, μέσα στα οστράκινα σκεύη, σε αυτά το σώμα που είναι κοκάλινο, το ονομάζει οστράκινα σκεύη, έχει μέσα το θησαυρό της πίστεώς μας. Αυτός είναι που θα μας ενώσει και μας ενώνει πάντα με τον Κύριο. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και ας έχουμε τη βοήθεια του Αγίου Αποστόλου Τιμωθαίου, ώστε με την ώρα την καλή που θα έρθει να ανταμώσουμε εκεί ψηλά στον ουρανό. Αμήν. Πέστε κάτι αν θελήσετε. Ας πω κάτι. Αυτό, ναι, αυτό να μην πάτε στο τέλος. Που και έτσι εγώ ζω, ζει δεν είμαι ο Κύριος. Μέσα μου δηλαδή. Είπε πρωτίστως μία άλλη μεγάλη λέξη. Λέει στη ζωή αυτή, στον αγώνα μου, για τίποτα δεν καυχαίμαι, ημί μόνο Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο. Ναι. Δηλαδή, γιατί το είπε αυτό. Τόσοι βασιλείς, τόσοι μεγάλοι, τόσοι μεγάλοι άνθρωποι δεν καταπιάστηκε εκεί. Καταπιάστηκε στον Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο, έβγαλε όλα τα άλλα, καθάρισε και έβαλε το Χριστό μέσα. Και ήταν τόσο καθαρό, γι' αυτό τόλμησε και είπε τη λέξη ουκέτι εγώ ζω, ζει δεν ημί ο Κύριος μέσα μου. Δηλαδή, εγώ θα πω τώρα τι κάνω εγώ. Το σημερινό μάθημα μας δίνει μία έτσι απάντηση. Εγώ προσωπικά ντρέπομαι, γιατί αυτή εν καιρό και σε μαρτύρια πάνω, σε καθημερινότητα, είχανε τη δύναμη και φτάσανε κάπου και το όνομά τους έμεινε αθάνατο. Εμείς εν καιρό ειρήνη δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που να είναι καλό. Τι λέω εγώ, αυτό που λείπει σε μένα είναι ότι δεν τον ζητάω τον Κύριο, φαίνεται όσο πρέπει. Τίποτα άλλο. Άρα, αδελφός, κάτι. Φεύγουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου,
Εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφθες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγης ημάς πειρασμό, αλλά αλύσε ημάς από το πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να ρωτήσω, Κωνσταντίνε, σήμερα είναι του Αγίου Τιμοθέου.